Λευτέρη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά. Ελπίζω να είσαι καλά, γιατί από χθες ξέρω ότι και εσύ και όλοι μας στην οικογένεια του Ηρακλή έχουμε σκάσει από στεναχώρια και δεν γίνεται διαφορετικά. Για τον Γιώργο που έφυγε σε αυτή την ηλικία, με τον οποίο έζησες πολλά, άσχετα αν ήσουν περίπου 1,5 χρόνο στον Ηρακλή ή λίγο παραπάνω. Ναι, εκεί ήμασταν, αλλά την πρώτη παρέα που έκανα την έκανα με τον Γιώργο και με τον Άκη το Σολτήρη. Τα παιδιά αυτά, ας πούμε, σε εισαγωγικά μου μάθανε εμένα τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Κάναμε παρέα, η παρέα συνεχίστηκε να την κάνουμε και εδώ στην Αθήνα όταν κατέβηκε να παίζει με την ΑΕΚ. Νομίζω με το, πώς είναι, νομίζω, την ώρα που είδα στο, την ώρα που είδα στο ίντερνετ ότι έγινε το κακό, έχω καιρό να νιώσω έτσι, δηλαδή ήταν απίστευτα τα συναισθήματα που ένιωσα, δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ακόμα θα περάσει καιρός νομίζω και ακόμα θα το λέμε, δεν θα αλλάξει αυτό. Ναι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Δηλαδή και εδώ που είμαστε κάτω, άνθρωποι που δεν το ξέρανε, όταν με είδαν εμένα, έτσι μου ζητάγανε να μάθουν πράγματα, να δουν τι είναι και τι δεν είναι, ποιος είναι ο Γιώργος και τι είναι ο Γιώργος. Δύσκολα να τους εξηγήσεις, δύσκολα να τους περιγράψεις τα συναισθήματα, είναι ένας πόνος ο οποίος λέμε και εμείς, αλλά τώρα σκέφτομαι και τους συγγενείς του και τους γονείς. Δεν μπορώ να βρω λόγια να περιγράφω και τέτοιες καταστάσεις. Και το μικρό γιο του 8 ετών. Κρίμα, είναι κρίμα. Το είπα και χθες και εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα γιατί τον έζησες και ξέρεις τον χαρακτήρα του. Δεν θα ήθελε να είμαστε στεναχωρημένοι και λυπημένοι. Θα ήθελε να το δούμε διαφορετικά. Γι' αυτό και εγώ θα σε ρωτήσω πώς τον θυμάσαι. Φαντάζομαι χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας με το άκουσμα της είδησης ήρθαν πράγματα στο μυαλό σου, Λευτέρη. Ο Γιώργος ήταν μια συγκυρολεξία έντονη προσωπικότητα, δυνατή προσωπικότητα, ένας δυνατός τύπος. Μέσα από διτήρια ήταν παλίκαρος, θα το πω με όλη τη σημασία της λέξεως. Αγαπούσε την ομάδα αφάνταστα, πονούσε, το ζούσε το τι έκανε. Ήθελε σε μια εποχή που είχαμε πάρα πολύ καλούς παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα, τον Κωνσταντίνου, τον Γιωβάνοβιτς, τον Κοφίδη, τον Σολτίδη, τον Χάγκαν, τι να πω. Τον Ντεμπάτο. Το παιδιά δηλαδή που με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ο Γιώργος ήταν η ψυχή της ομάδος. Ήταν ο φυσικός αρχηγός, ας πούμε, της ομάδος, είχε λόγο για όλα. Ξαναλέω, ήταν μια έντονη και δυναμική προσωπικότητα. Και επηρέασε όλους εμάς. Και ιδιαίτερα εμένα που για πρώτη φορά έφευγα τότε από τον Απόλλωνα μετά από 10 χρόνια στην ομάδα και πήγαινα σε μια ομάδα σαν τον Ηράκλειο. Θέλω να θυμηθούμε κάτι μαζί. Στο έχω πει εκτός αέρα και άλλη φορά, ναι, ότι ήμουνα, πόσο ήμουνα, 20 χρονών πρέπει να ήμουνα, 19 κάπου εκεί. Ήμουν στο πέταλο και δεν κατάλαβα πώς κατέβηκα αρκετά σκαλιά. Σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που έγινε αυτό εδώ. Το 3-3. Έγινε αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα. Χάγκαν για τον Βελέτζα. Πολύ ωραίο σούτ, εκπληκτικό γκολ. Φανταστικό γκολ από τον Βελέτζα. 3-3. Έχω την αίσθηση μεγάλος πρωταγωνιστής της συνάντησης. Μικρός στο δέμα, αλλά πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής της συνάντησης. Στους δέκτες σας δέχεται το φιλί του Μάριου Χριστοδούλου. Δεν είναι μόνο ότι κάρφωσε τον Νικοπολίδη από την απόσταση που είδατε και με το σουτ που είδατε λίγο νωρίτερα. Στο 33 η φάση αυτή, κοιτάξτε εδώ. Εκπληκτικό γκολ από τον Λευτέρη Βελέντζα. Έχεις βάλει πολλά τέτοια. Δεν σου κρύβω ότι μετά τον γκολ στη Λιβαδιά που και καλά έχει μείνει στην ιστορία εδώ στον Απόλλωνα και ασχολούμαστε ακόμα χρόνια και με την έξοδο στην Ευρώπη στην Απόλλωνα, είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι που μου έχει μείνει στη ζωή. Ίσως είναι από τα πιο όμορφα γκολ που έχω βάλει, αλλά ήταν ένα παιχνίδι απίστευτα όμορφο, απίστευτα έντονο. Δοκάρια είχε πάνω στις γραμμές, διώχνα την μπάλα, ευκαιρίες είχε, ανατροπές είχε. Και τον κόσμο του Ηρακλή, ναι, ναι. Ως και ποτέ. Και με βροχή νομίζω, Λευτέρη, πολύ βροχή είχε εκεί. Ναι. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και αυτή η γκολάρα που έχεις βάλει που θεωρώ ότι είναι στα ωραίτερα στην ιστορία του Ηρακλή. Δεν βλέπουμε κάθε μέρα τέτοια γκολ. Όσο καιρό έμεινα στον Ηρακλή, δηλαδή είναι με στην καρδιά μου. Είναι μετά το
έζησα πολύ όμορφες στιγμές και σας λέω δίπλα σε προσωπικότητες ποδοσφαιρικές πάρα μα πάρα πολύ μεγάλες. Τι σε έχει κάνει να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα να πονάς τον Ηράκλη ακόμα και τώρα? Παρά το ότι εντάξει είναι... είσαι από όλων όλα αυτά τα χρόνια, το ξέρουμε, είσαι και τώρα στην ομάδα, δεν το συζητάμε, αλλά έχεις και μια έτσι, μικρή καψούρα για τον Ηράκλη, μπορώ να πω. Καταρχήν έχουμε τα ίδια χρώματα τώρα. Είναι και αυτό. Και δεύτερον είναι η αδικία που ζει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ομάδα για μένα. Και κάτι γίνεται πάντα και πάντα υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την ομάδα. Και πάντα την πληρώνει ο Ηρακλής. Ναι, σήμερα το πρωί δεν σου κρύβω, έβλεπα στην ΕΡΤ την εποχή με Χατζηπαναγή, με τον Αδάμου, με την ιστορία που πάλευε ο Ηρακλής να βγει πρώτος. Και τελικά βγήκε τρίτος στον πέρασε και ο Ολυμπιακός τελευταίο παιχνίδι που έκανε ισοπαλία μέσα στο Χαριλάου. Και δεν βγήκε το Ευρώπη που έβγαινε ο πρώτος πρωταθλητής και ο δεύτερος UEFA. Το βλέπα σήμερα. Πάλι βούρκωσα να σου πω γιατί πάλι ήρθε στο μυαλό μου ο Ξενίδης. Μου έχει μείνει, δεν ξέρω. Πέρασα πολύ όμορφα εκεί πέρα. Με αγάπησε και ο κόσμος και τα παιδιά ήταν πολύ θερμά μαζί μου και ζήσαμε μια πάρα μα πάρα πολύ καλή χρονιά. Και ήταν αδικία ο Ηρακλής πάντα να προσπαθεί για κάτι και πάντα κάτι να γίνεται ανάποδο και να τραβάει αυτά που τραβάει χρόνια τώρα. Δεν του αξίζει σαν ομάδα και γι' αυτό την αγαπώ αυτή την ομάδα. Χαίρομαι για αυτά που ακούω. Είμαστε, το ξέρεις Λευτέρη, πάρα πολύ εκνευρισμένοι όλα αυτά τα χρόνια γιατί γίνεται μόνο εις βάρος του Ηρακλή αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν παίρνουν αδειοδότηση πέντε ομάδες. Θα είναι μέσα στην πεντάδο ο Ηρακλής. Θα ρίξουμε τον Ηρακλή και για τις άλλες πέντε θα βρούμε κάτι. Τις τέσσερις. Όπως έγινε πρόσφατα. Το έτσι. Καταλαβαίνω. Ναι. Ισχύουν οι νόμοι για τον Ηρακλή. Υπάρχει, για παράδειγμα, το 17 έριξαν τον Ηρακλή για αδειοδότηση, μετά αλλάξαν τον νόμο, κράτησαν τον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλειδέας τρελαίνεται. Σου λέει δεν γίνεται κάθε φορά να την πληρώνω εγώ, να την πατάω εγώ αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι που έχει φτάσει εισαγωγικά και το βλέπουν και άλλοι που δεν είναι καθημερινά στην οικογένεια του Ηρακλή όπως εσύ, άσχετα αν επαλαμβάνω την καψούρα σου. Πίστεψέ με, το βλέπουν έχεις... πολύ. Το βλέπουν πολύ και ασχολούνται πολύ. Πίστεψέ με. Αλλά βέβαια αυτό γίνεται και δεν μπορεί να το αλλάξει. Και γι' αυτό νομίζω και ότι το ποδόσφαιρό μας είναι πολύ πίσω ακόμα. Ναι, γιατί υπάρχει τεράστια ανομία. Ναι, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ασχολείσαι με τώρα, δεν ασχολείται κανείς με το ποδόσφαιρο. Δεν ασχολείται κανείς τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ασχολείται με το ποιος ελέγχει τη ΛΕΠΟ, ποιος ελέγχει τη διετησία, ποιος ελέγχει το ένα, ποιος ελέγχει το άλλο, ποιος κάνει. Δεν είναι. Και γι' αυτό βλέπεις την Αγγλία και παίζεις και χαίρεσαι τα πάντα. Πιο πολύ κάνουμε νομικό και οικονομικό ρεπορτάζ παρά αθλητικό. Έτσι είναι χρόνια το ποδόσφαιρο και κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Τώρα πότε θα αλλάξει. Στον Απόλλωνα τι κάνεις? Στον Απόλλωνα ασχολούμαστε τώρα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, πιστεύω, και το τεχνικό επιτελείο μαζί με την έλευση του Νίκου του Παπαδόπουλου, ένας δικός σας άνθρωπος εκείνος που Βεβαίως. Έχει γράψει την ιστορία του Βεβαίως. Για τον Ηρακλή. Νομίζω είναι ένας πάρα μα πάρα πολύ και καλός. Και καψούρα του κόσμου ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Έτσι, μπράβο. Ελπίζω να γίνει και η δικιά μας εδώ. Να έχει την επιτυχία που είχε και στον Ηρακλή, να την έχει εδώ. Το πιστεύουμε και πιστεύω θα το στηρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις, όλοι εμείς οι απολωνιστές, για να καταφέρουμε να γυρίσουμε πάλι στη Super League. Σε ευχαριστώ πολύ. Την καλύτερη δυνατή επιλογή. Έτσι πιστεύω και εγώ. Έτσι πιστεύω και εγώ γιατί ξέρει με ομάδες που το θέλουν πολύ και με ανθρώπους που είναι κοντά του και το στηρίζουν το πώς να τα καταφέρνει. Το έχει αποδείξει και στον Ηρακλή και στον Όφη. Πρόσφατα το απέδειξε. Ακριβώς. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πολύ και για εκείνο τον γκολ. Ακόμα δεν τα θυμάμαι πόσα σκαλιά ήταν, να σου πω την αλήθεια. Που κατεβαίναμε μέσα στη βροχή. Γιατί ήταν και ξαφνικό. Το θυμάμαι σαν χθες μπροστά μου. Είχαμε φάει τέτοια βροχή, τότε δεν είχε. Δηλαδή, το Καφτατζόγλιο. Νομίζω δεν είχε και το σκέπαστρο στα επίσημα που έχει τώρα. Δεν θυμάμαι το 99. Δεν πρέπει να το έχει. Τέλος πάντων, φάγαμε πάρα πολύ βροχή. Φάγαμε πάρα πολύ βροχή. Και ήταν ένα ξαφνικό σουτ γιατί. Το θυμάμαι σαν χθες το Χάγκα να περνάει 2-3 να σου δίνει μια πάσα αρκετά έξω από την περιοχή και πάρτε το μπουμπουνιτό. Μια χαρά ήταν. Ωραίες αναμνήσεις. Να είναι καλά τώρα να κλείσουμε τον Γιώργαρο, να είναι καλά. Ναι. Να είναι καλά. Καλό ταξί να έχει το παλικάρι. Τι να πω, κρίμα. Πάει εκεί στην άλλη την οικογένεια. Εκεί ψηλά είναι. Κρίμα. Να είσαι καλά Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ. Έγινε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είσαι καλά.